Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 479. Είναι από το βιβλίο Εστήρ, το δεύτερο κεφάλαιο και το 15 εδάφιο. Σελίδα λοιπόν 479. Βιβλίο Εστήρ και κεφάλαιο 2, β, εδάφιο 15. Όταν λοιπόν έφτασεν η σειρά δια να εισέλθει προς το βασιλέα η Εστήρ, η θυγάτηρ του Αβιχέλ, θείου του Μαραδοχαίου, την οποία έλαβεν δια θυγατέρα αυτού, δεν εζήτησεν άλλο, παρότι διόρισεν ο Ιγαΐ, ο ευνούχος του βασιλέως, ο φύλαξ των γυναικών. Και η Εστήρ έβρισκε χάρη ενώπιον πάντων των βλεπόντων αυτήν. Η Εστήρ λοιπόν εφέρθη προς τον βασιλέα Σουήριν, εις τον βασιλικόν αυτού οίκον τον 10ο μήνα, ούτως είναι ο Μίντεβεθ, εν το 7ο έτη της βασιλείας αυτού. Και ηγάπησεν ο βασιλεύς την Εστήρ υπερ πάσας τας γυναίκας και έβρικεν χάριν και έλεος ενώπιον αυτού υπερ πάσας τας παρθένους. Και πέθηκε το βασιλικόν διάδημα επί της κεφαλής αυτού και έκαμε αυτήν βασίλισσαν αντί της αστήν. Τότε έκαμεν ο βασιλεύς συμπόσιον μέγα εις πάντα στους άρχοντας και τους δούλους αυτού το συμπόσιον της Εστήρ και έκαμε άφησιν εις τας επαρχίας και εδώ και ενδώρα και εις τη, κατά την βασιλική μεγαλοπρέπειαν. Και ότε οι Παρθένοι συνήχθησαν την δευτέραν φοράν, τότε κάθισε ο Μαραδοχαίος εν τη βασιλική πύλη. Η Εστήρ δεν εφανέρωσε τη συγγένεια αυτής, ούτε των λαών αυτής, καθώς προσέταξε σε αυτήν ο Μαραδοχαίος, διότι η Εστήρ έκαμνε την προσταχήν του Παραδοχαίου, καθώς ότε ανετρέφετο πλησίον αυτού. Εν εκείνες τις ημέρες, ενώ ο Μαραδοχαίος εκάθητο εν τη βασιλική πύλη, δύο εκ των ευνούχων του βασιλέως, Βιχθάν και Θαρές, εκ των φυλατώντων την είσοδον οργίστησαν και ζήτουν να επιβάλλουσιν χείραν επί τον βασιλέα Σουήρη. Και το πράγμα έγινε γνωστόν εις τον Μαραδοχαίον και ανήγγειλεν αυτόν προς Εστήρ την βασίλισσαν, η δε Εστήρ είπε αυτό προς το βασιλέα εξ ονόματος του Μαραδοχαίου. Και γενομένης εξετάσεως περί του πράγματος ευρέθη ούτως, όθεν εκρεμάστησαν αμφότερης ξύλων και εγγράφθη εν το βιβλίο των χρονικών ενώπιο του βασιλέως. Μετά τα πράγματα ταύτα, η μεγάλη είναι ο βασιλεύς Ασουήρης, τον Αμάν, τον ιόν του Αμεδαθάτου Αγαγίτου, και ύψωσεν αυτόν και έθεσεν τον θρόνο αυτού υπεράνω πάντων των αρχόντων περί αυτών, και πάντες οι δούλοι του βασιλέως εν τη βασιλική πύλη έκλεινον και προς εκείνον τον Αμάν, διότι ούτω προσέταξε ο βασιλεύς περί αυτού. Ο Μαραδοχαίος όμως δεν έκλεινε και δεν προσεκίνη. Και είπον οι δούλοι του βασιλέως ή εν τη βασιλική πύλη προς τον Μαραδοχαίον, «Διατί σοι παραβαίνεις την προσταγή του βασιλέως, αφού δε καθημέραν έλεγον προς αυτόν και εκείνος δεν υπήκουν εις αυτούς, απήγγειλαν τούτο προς τον Αμάν, δια να είδωσι αν οι λόγοι του Μαραδοχαίου είναι στερεοί, διότι είχε εφανερώσει προς αυτούς ότι το Ιουδαίος. Και όταν ο Αμάν είδεν ότι ο Μαραδοχαίος δεν έκλεινε και δεν προσεκίνει αυτόν, ενεπλήστη θυμού Αμάν. Και εστοχάστη ταπεινό να βάλει χείρα επί μόνων των Μαραδοχαίων, διότι είχον φανερώσει προς αυτόν τον λαόν του Μαραδοχαίου, όθεν εζήτη ο Αμάν να φανίσει πάντα στους Ιουδαίους τους εμπαντή το βασιλείο του Ασσύρη των λαών του Μαραδοχαίου. Αμήν. Είναι φανερό ότι η πρόνοια του Θεού καθοδηγεί και κινεί τα νήματα της ιστορίας του ανθρωπίνου γένους, ιδιαίτερα δε όταν πρόκειται για το έργο του Θεού. 45 χρόνια πριν από αυτό που διαβάσαμε, ο Θεός διήγηρε τον Κύρο και εκάλεσε τους εχμαλωτισμένους στη γη των Χαλδαίων Ιουδαίους, Ισραηλίτες, να επιστρέψουνε, γιατί το σχέδιο του Θεού ήταν ότι έφτασε ο καιρός, πέρασαν τα 70 χρόνια όπως άλλωστε είχε προφητευθεί, είναι καιρός να ανοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ και ο ναός. Όμως ο Θεός διήγηρε, λέει η Γραφή, και το πνεύμα όσων από το λαό Ισραήλ ήταν
απαραίτητη, αναγκαίη, χρειάζονταν για το έργο αυτό, μαζί με ιερείς και λεβίτες. Κάποιοι όμως έμειναν πίσω, τον οποίον την καρδιά ο Θεός το πνεύμα δεν διήγηρε. Γιατί το έργο έπρεπε να γίνει, η οικοδομή της Ιερουσαλήμ και του Ναού τότε το 536 που πράγματι έγινε με τον Ζωροβάβελ και τον Ισού των Ιών του Ιωσεδέκ, αλλά έπρεπε πολλά χρόνια αργότερα, το 444, περίπου 100 χρόνια αργότερα, να δοθεί διάταγμα από το βασιλιά της Περσίας για την οικοδομή των τυχών της Ιερουσαλήμ που θα αποτελούσε και την αρχή της μέτρησης των ετών που ο Θεός είχε προσδιορισμένους χρόνους για να έλθει ο Μεσσίας εις δόξαν του λαού του Ισραήλ και εις φωτισμών όλων των εθνών. Όσοι λοιπόν παρέμειναν στους Χαλδαίους μετά από την πρώτη επιστροφή του λαού Ισραήλ και παρέμειναν εκεί, καθώς ο Θεός δεν διήγηρε την καρδιά τους και το πνεύμα τους στο λαό του, τώρα πια βρίσκονται με βασιλιά τον Ασουήρη τον Ξέρξη, είναι λαός Θεού, έχουν μετανοήσει, γιατί έχουν περάσει τα 170 χρόνια, έχουν το πνεύμα του Θεού, αλλά παρέμειναν εκεί. Και παρέμειναν εκεί γιατί ήταν απαραίτητο για το λαό Ισραήλ να παραμείνει, για το σχέδιο του Θεού να παραμείνει κάποιοι, να παραμείνουν κάποιοι από το λαό Ισραήλ εκεί, ώστε να δοθεί διάταγμα επιστροφής από το βασιλιά της Περσίας και για αυτούς. Όμως ο Θεός που γνωρίζει όχι μόνο το παρελθόν και το παρόν, γνωρίζει και το μέλλον, βλέπει και την επιβουλή του διαβόλου, και αυτό είναι το μήνυμα το παρηγορητικό. Ότι ο Θεός δεν έρχεται με πυροσβεστικό τρόπο να σώσει τους ανθρώπους από το διάβολο, αλλά ο Θεός, βλέποντας, γνωρίζοντας το μέλλον, προετοιμάζει τη σωτηρία κατεσχύνοντας την πονηριά και την πονηρία, και την πονηρία, την πανουργία και την πονηρία του διαβόλου. Ο Θεός λοιπόν βλέπει ότι υπάρχει ένα σκεύος, όργανο του διαβόλου, τον Αμάν, τον οποίο χρησιμοποιεί με πάρα πολύ ωραίο τρόπο ο διάβολος για να καταστρέψει το προφητευμένο σχέδιο του Θεού. Δηλαδή να εξολοθρεύσει όλους τους Ισραηλίτες, ώστε να μην υπάρξει λαός να επιστρέψει και να μην χρειαστεί να δοθεί διαταγή από το βασιλιά της Περσίας, όπου θα αρχίσει η μέτρηση, όπως είπαμε, της εμφάνισης του Μεσσία, του ερχομού του Μεσσία στο λαό Ισραήλ. Ο Αμάν είναι αγαγίτης. Ο Αγάγ ήταν ο βασιλιάς των Αμαλικητών, τον οποίον σκότωσε ο Σαμουήλ, όταν δεν τον σκότωσε καθώς έπρεπε κατά την εντολή του Θεού ο Σαούλ. Ο δε Αμαλίκ ήταν εγγονός του Ισάφ και γιος του Ελιφάς. Είναι τα έθνη, καθώς είναι γεγραμμένο από τους αριθμούς ακόμη, δηλαδή από το 1500-1400 π.Χ., ότι ο Αμαλίκ είναι η αρχή των εθνών, αλλά εν το τέλει αυτού θέλει αφανιστεί. Είναι το φρόνημα του Ισάφ, τον οποίον ο Θεός εμίσησε, γιατί είναι το φρόνημα της σάρκας και το φρόνημα των ανθρώπων, του διαβόλου και το φρόνημα του κόσμου αυτού, που οδηγεί ο άρχον του κόσμου τούτου τους ανθρώπους ενάντιους, καθώς αυτός είναι ενάντιος, ενάντιους στο λαό του Θεού και στο σχέδιο του Θεού. Ο τελευταίος που εμφανίζεται Αμαλικίτης μέσα στην Αγία Γραφή, έκτοτε δεν ξαναεμφανίζονται, πραγματικά αφανίστηκαν, ήταν ο Αμάν, τον οποίον ο
βασιλιάς ο Ξέρξης τον σύστησε και τον ύψωσε. Τον έκανε μάλιστα δεύτερο μετά από αυτόν. Η πρόθεση λοιπόν του Αμάν από παλιά σαν Αμαλικίτης ήταν απολύτως ενάντιος με το λαό του Θεού και υψώθηκε σε θέση κατάλληλη που θα μπορούσε να είναι πραγματικά πάρα πολύ επικίνδυνος για το λαό του Θεού και για το έργο του Θεού. Ευχαριστούμε όμως τον Θεό γιατί έχει πρόνοια για το έργο του, έχει πρόνοια για το λαό του, έχει πρόνοια για τους ανθρώπους και ιδιαίτερος για τους δούλους του, ιδιαίτερος δε όταν οι δούλοι του είναι πιστοί και υπάκουοι, τότε απολαμβάνουν την αγαθή πρόνοια του Θεού και αν μάλιστα παραμένουν πιστοί και υπάκουοι στην απόλυτη αδυναμία τους και στις πιο δύσκολες καταστάσεις που ο Θεός, αν και θα μπορούσε να τις αποτρέψει, τις επιτρέπει, γιατί ψάχνει να βρει έναν άνθρωπο ο Θεός του οποίου η καρδιά να είναι τελεία ενώπιον του Θεού για να αποκαλύψει ο Θεός μέσα από αυτόν τον άνθρωπο τη δόξα του και τη δύναμή του, και έψαξε και τον βρήκε, και αυτός ήταν ο Μαραδοχαίος, ο οποίος υιοθέτησε και την κόρη του αδελφού του, την ανιψιά του, την Εστήρ. Από εδώ και πέρα τώρα το σχέδιο του Θεού εξελίσσεται από πριν για να είναι έτοιμο όταν θα χρειαστεί. Εδώ αδελφοί να κάνω μία παρένθεση. Ο Θεός έχει έργο και σχέδιο για τον κάθε έναν από μας, προετοιμασμένο προκαταβολής κόσμου. Η αγαθή πρόνοια του Θεού είναι σε μας έτοιμη με τη μόνη προϋπόθεση ότι θέλει ο Θεός πιστούς και υπάκους ανθρώπους για να μπορεί να συνεργαστεί, να εργαστεί και να αποκαλύψει τη δύναμή του μέσα από αυτούς. Πολύ σύντομα γνωρίζουμε την ιστορία. Ο Ξέρξης είχε βασίλισσα την Αστίν, μια ιδιαίτερα όμορφη γυναίκα, που όταν έκανε ένα μεγάλο συμπόσιο για να φανερώσει τη δόξα του, την κάλεσε για να φανερωθεί η ομορφιά της. Αυτή αρνήθηκε, ο Ασουήρης θύμωσε, την απέβαλε και αποφάσισε να εκλέξει άλλη βασίλισσα. Μάζεψαν οι σύμβουλοι του όμορφες κοπέλες και άριστες κοπέλες από όλο το βασίλειο. Ο Μαραδοχαίος πρότεινε την Εστήρ. Η Εστήρ βρήκε χάριν ενώπιον των οφθαλμών του και ενώπιον όλων και τελικά ο Θεός την κατέστησε βασίλισσα. Ταυτόχρονα δίνει σοφία και σε σύνεση και σύνεση στον Μαραδοχαίο. Εκεί έξω από την πύλη υπήρχαν δύο εχθροί του οι οποίοι συνωμότησαν για να φωνεύσουν τον Ξέρξη. Ο Μαραδοχαίος το άκουσε, το είπε στην Εστήρ. Όλα αυτά είναι βήματα προετοιμασίας. Η Εστήρ το αποκάλυψε στον Ξέρξη, διεπιστώθη το πράγμα, κρεμάστηκαν οι δύο επαναστάτες και γράφει βιβλίον ενθυμίσεως έμπροσθεν του βασιλέως. Στην πορεία των πραγμάτων εξελίσσεται τώρα και το πρόγραμμα του Πνεύματος του κόσμου. Μέσα λοιπόν στη ζωή την ανθρώπινη, στην ιστορία την ανθρώπινη, υπάρχει το Πνεύμα του Θεού που εργάζεται, η αγαθή πρόνοια του Θεού υπέρ του λαού του, υπέρ του σχεδίου του, υπέρ του έργου του, υπέρ της σωτηρίας των ανθρώπων. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει ένα άλλο πνεύμα, το Πνεύμα του κόσμου, όπου άρχοντας και βασιλιάς του κόσμου τούτου είναι ο διάβολος και εργάζεται σύμφωνα με το χαρακτήρα του διαβόλου, καθώς είναι ανθρωποκτόνος απ' αρχής, το κακό για όλους τους ανθρώπους. Είναι ενάντιος του Θεού και ενάντιος των ανθρώπων. Μισεί τον Θεό, μισεί και τους ανθρώπους. Είναι αυτός ο οποίος προσπαθεί ακατάπαυστα να προκαλεί και να δελεάζει τους ανθρώπους
για να τους φέρει κοντά του, είναι αυτός που προσπαθεί, αν δεν τα καταφέρει με τον δελεασμό και την πρόκληση, με απειλή και τρομοκρατία να τους φοβήσει για να υποταχθούν σε αυτόν, και είναι αυτός που κατηγορεί και πλανάει, κατηγορεί τον Θεό στους ανθρώπους και στους ανθρώπους το Θεό, αγωνιζόμενος να τους πλανήσει δυνατόν και τους εκλεκτούς, να τους κοροϊδέψει και να τους φέρει κοντά του. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, υπάρχουν δύο πνεύματα τα οποία εξουσιάζουν τους ανθρώπους, αυτούς που θέλουν να εξουσιαστούν κατ' επιλογή δική τους. Ο λαός του Θεού επέλεξε το Πνεύμα του Θεού το Άγιο, και ο κόσμος επέλεξε το πνεύμα του κόσμου και του διαβόλου. Εμπόλεμος η κατάσταση απαιτείται αγώνας καλός από τον άνθρωπο του Θεού, απαιτείται οδηγία Πνεύματος Αγίου και διδασκαλία από τον Χριστό για να περπατήσουμε στο δρόμο που ο Θεός έχει ετοιμάσει για τον κάθε έναν από μας, και απαιτείται σοφία και σύνεση, όπου αρχή σοφίας φόβος Κυρίου, για να μένουμε στην πίστη, στερεή αμετακίνητη, μέχρι να εκπληρωθεί και να ολοκληρωθεί το σχέδιο του Θεού στη ζωή μας. Τώρα έρχεται η ώρα της δοκιμασίας για το Μαραδοχαίο. Σοβαρή δοκιμασία. Εντολή βασιλέως, τον οποίον υπηρετεί και στον οποίον πρέπει να πειθαρχεί κατά το λόγο του Θεού. Εντολή βασιλέως, όλοι να προσκυνάνε τον Αμάν, τον οποίον σύστησε και ύψωσε ο Ξέρξης. Σοβαρότατη δοκιμασία, γιατί την εποχή εκείνη οι παραβάτες στη βασιλική εντολή ήσαν χαμένοι. Βρέθηκε λοιπόν στο ερώτημα, ποιον πρέπει να πειθαρχούμε, στο Θεό ή στους ανθρώπους. Κρίσιμο ερώτημα, το οποίο αντιμετωπίζουν πάντοτε, και πολλές φορές οι άνθρωποι του Θεού, ο λαός του Θεού, γιατί ο διάβολος γνωρίζει το λόγο του Θεού αλλά και την αδυναμία του ανθρώπου. Γνωρίζει το λόγο του Θεού αλλά και το φόβο των ανθρώπων. Κρίσιμη στιγμή. Συγκεκριμένη στιγμή που πρέπει να πάρει σωστές αποφάσεις ενώπιον του Θεού, ώστε ο Θεός να μπορέσει να συνεχίσει το έργο του. Ο Μαραδοχαίος, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά το Λόγο του Θεού, δεν προσκυνούσε τον άνθρωπο, γιατί είναι γραμμένο «Κύριο τον Θεό σου θέλεις λατρεύει και Αυτόν μόνον θα προσκυνείς». «Κύριο τον Θεό σου θέλεις προσκυνείς και Αυτόν μόνον θέλεις λατρεύει». Τον ρώτησαν οι άλλοι, οι συνάδελφοί του, γιατί, και τους είπε «Γιατί είμαι Ιουδαίος και ο Θεός των Ιουδαίων έτσι λέει». Επιπόλαια, για να τον δοκιμάσουν αν είναι στερεός το λόγο του, οι συνάδελφοί του το φανέρωσαν στον Αμάν, του γνώρισαν και την καταγωγή του, και εκεί ο Αμάν τώρα, αμαλικίτης, γνωρίζοντας το τι έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια μεταξύ του λαού Ισραήλ, του Ιακώβ και μεταξύ του λαού του Εδόμ, του Ισάφ, των αμαλικιτών, έχοντας το πνεύμα του κόσμου, το πνεύμα της σάρκας, ο θυμός του έγινε πλήρης και αποφάσισε όχι μόνο το Μαραδοχαίο να φωνεύσει, αλλά όλο το λαό Ισραήλ. Ήλθε λοιπόν το πλήρωμα του χρόνου της τελικής μάχης. Εύκολη επικράτηση του Αμάν, εάν δεν υπήρχε η πρόνοια του Θεού, που είχε προετοιμάσει τα πράγματα για να αντιμετωπιστεί η επιβουλή του διαβόλου. Βέβαια, ο Μαραδοχαίος δεν το ξέρει. Άλλωστε, ο Θεός δεν θέλει
να περπατάμε δια της όψεως ή δια της γνώσεως, αλλά ο Θεός πιστεύει, ο Μαραδοχαίος πιστεύει ότι ο Θεός που διατάζει, ο Θεός που προτείνει, ο Θεός και θα αναλάβει. Να το πω λίγο αυτό ακόμη μια φορά. Εμείς ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τα πάντα είναι έτοιμα τότε. Ο Μαραδοχαίος δεν το ξέρει. Ότι ο Θεός έχει ετοιμάσει τη λύση και τη σωτηρία. Τη λύση του προβλήματος του τόσο μεγάλου και τη σωτηρία όλου του λαού Ισραήλ, αλλά και την ύψωση και τη δόξα. Εμείς το ξέρουμε, ο Μαραδοχαίος δεν το ξέρει. Όμως και εμείς σήμερα στη ζωή μας, σε αυτά που συμβαίνουν, δεν ξέρουμε, αλλά μέσα από το Λόγο του Θεού, γνωρίζοντας το χαρακτήρα της υποστάσεως του Θεού, πιστεύουμε, πρέπει να πιστεύουμε ότι ο Θεός έχει ετοιμάσει στην προσωπική μας, στην οικογενειακή μας, στην εκκλησιαστική μας ζωή και τη λύση και τη σωτηρία και τη δόξα Του. Έτσι πρέπει να φύγουμε σήμερα από εδώ. Εμείς βλέπουμε, όπως έβλεπε ο Μαραδοχαίος, καταστροφή. Και φωνάζει την Εστήρ, νίστεψε, έλα να νιστεύω. Όχι, πήγαινε, συνάντησε το βασιλιά. Η Εστήρ φοβισμένη, δεν θα με δεχτεί. Να νιστέψουμε. Δεν ξέρει τι έχει ετοιμάσει ο Θεός, αλλά ξέρει τι πρέπει να κάνει αυτός. Και εμείς, γιατί έτσι εργάζεται ο Θεός, δεν ξέρουμε τι έχει προετοιμάσει ο Θεός για τη ζωή μας, για την οικογένειά μας, για αυτούς που κινδυνεύουν από το θάνατο, μέσα στον κόσμο αυτό, κάτω από την κυριαρχία του Αμάν, αλλά ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και πιστεύουμε ότι τα πάντα είναι έτοιμα. Πιστεύουμε ότι η Θεία Πρόνοια του Θεού σε αυτούς που ο διάβολος έχει βάλει στόχο να θανατώσει έχει τη λύση, τη σωτηρία, αλλά και θα αποκαλύψει και τη δόξα Του. Αμήν. Να ψάλουμε τον ύμνο 190. Ζούσα